Καταρχήν να δηλώσω και επισήμως την βαθύτατη εκδίψη που νιώσαμε για την απώλεια του αείμνηστου καθηγητού του Γιάννη του Παπαδημητρίου. Ήταν ένας εξαίρετος ακαδημαϊκός δάσκαλος, ένας εξαίρετος ιατρός και μάλιστα θα ήθελα να πω και κάτι που ενδεχομένως πολλοί να μην το γνωρίζουν. Για μας, ιδιαίτερα στην Αρκαδία και στον Ιατρικό Σύλλογο, ήταν, ας το πούμε, διπλό το πλήγμα, διότι δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ο πατέρας του καθηγητού, ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου, ο οποίος είχε εκλεγεί και βουλευτής Αρκαδίας, ήταν ο δεύτερος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου του Νομού. Πρακτικά ο πρώτος πρόεδρος μετά τον Βοσινιώτη, όταν άρχισαν τα πράγματα κάπως έτσι να οργανώνονται. Οπότε είναι ιδιαίτεροι οι δεσμοί που μας συνδέουν πρακτικά με την οικογένεια του καθηγητού. Μετά από μια επικοινωνία που είχαμε με την Ένωση Τριπολιτών που ανέλαβε πρώτη την πρωτοβουλία και ήταν τιμή μας που μας συμπεριέλαβαν σε αυτό, και σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης θα γίνει μια εκδήλωση στην τιμητική για την μνήμη του καθηγητού. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει τον Νοέμβριο, την Κυριακή στις 18 του μηνός. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου, όπου θα γίνει μία επιμνημόσυνη δέηση και θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμιότατος κύριος Αλέξανδρος. Κατόπιν, μετά το μνημόσυνο, 11.30 ώρα θα πάμε στο Μαλιαροπούλιο. Θα γίνει μία προσφώνηση από τον Δήμαρχο της Τρίπολης, από τον Ιατρικό Σύλλογο και από την Ένωση Τρυπολιτών, οι οποίες θα είναι πρακτικά πάρα πολύ σύντομες, και θα μιλήσουν για τον καθηγητή Γιάννη Παπαδημητρίου, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Χριστοδούλου, με θέμα την πορεία του Γιάννη Παπαδημητρίου στην επιστήμη και στην ζωή, και θα μιλήσει και η συνάδελφος, η κυρία Νατάσα Παζαΐτη Καραμαντλή, με αποκλειστικό θέμα πάλι τον καθηγητή, τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Θα αναγνωστούν κάποια αποσπάσματα μικρά από το βιβλίο που έχει συγγράψει ο καθηγητής. Θα προβληθεί και ένα μικρό βίντεο από την ζωή του. Και τελικά η εκδήλωση θα κλείσει με ένα μουσικό αφιέρωμα από τον κύριο Κότσικα, τον Γιώργο, με κάποια κομμάτια τα οποία θα παιχτούν στο πιάνο. Νομίζω ότι είναι ίσως το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη ενός τόσο μεγάλου άντρα. Ήταν τιμή για την Αρκαδική Υγεία ότι ο καθηγητής μας εκπροσώπησε επάξια σε πάρα πολλά πεδία. Θα μας δοθεί η δυνατότητα στην εκδήλωση να τα πούμε. Απλά να θυμίσω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ειδικά στο κομμάτι των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα, ήταν πρωτοπόρος, συνέβαλε στην εξέλιξη της επιστήμης πάρα πολύ, και θα ήταν και προσωπική, αν θέλετε, η πρόσκληση προς το κοινό, προς τον κόσμο, προς τους τριπολίτες και προς τους συναδέλφους, να παρευρεθούμε στην εκδήλωση αυτή και με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουμε την μνήμη.